Γεια σου, Λιάννα, τι κάνεις. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκω στο καινούργιο σας τούτο. Να σε καλά, να σε καλά. Ερυθρόλευκα η Λιάννα, ναι. Αυτό τώρα γιατί μας το κάνεις. Ερυθρόλευκα η Λιάννα. Και έχουμε την Κυριακή ντέρμπι. Εν όψη του ντέρμπι είναι πάντα το γούρι μου. Α, έτσι πάει. Ναι, είναι η φανέλα που θα πάρουμε. Α, ωραία. Πάρα πολύ καλό. Κάνε πρόβλεψη. Απολύτως, τι. Κάνε πρόβλεψη. Θα κερδίσουμε. Ναι. Το παρακολουθήστε να το θέμα, ε. Καλή, θα πάω όλα τα χρόνια. Θα πας και γήπεδο. Ωραία. Θα τα πούμε και εκεί. Άρχισα να ξαναπηγαίνω στο γήπεδο μετά την πανδημία. Ναι. Μπράβο. Εντάξει, είναι και εύκολο. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι και κακός ο καιρός. Και θα γίνεται και χαμός. Όλοι ψάχνουν το καλύτερο ρουσφέτι αυτή τη στιγμή. Ζητάνε από όλους τους δημοσιογράφους και από παντού όλοι ένα εισιτήριο για αυτό το ντέρμπι. Αδιαρκές έχω. Καλά, προφανώς δεν το συζητάμε. Γιατί αυτό δεν ζητάνε από σένα. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να πηγαίνει πάλι ο κόσμος στο γήπεδο. Πολύ ωραίο, δεν είναι. Είναι πολύ ωραίο. Και ευτυχώς πάει μέχρι στιγμής με καλό τρόπο. Σωστό, πολύ σωστό. Με καλό τρόπο. Δηλαδή έχει αρχίσει και δεν πιάνει στο χουλιγκάνικο. Βρελιανά. Και στα αλήθεια, το έβλεπα προχθές. Mm-hmm. Και έλεγα τα καπνογόνα, τι στον κόρα καταθέλετε. Εμένα με πιέσε δύσπνη, όπως και πολύ άλλον κόσμο. Ναι. Βλέπω το καινούργιο γήπεδο της ΑΕΚ που είναι πολύ ωραίο. Τι νόημα έχει να βγάλει καπνογόνο στο δικό σου γήπεδο, δηλαδή. Τι είδου πανηγυρισμό είναι αυτό. Ξέρω εγώ. Ναι. Δεν μπορεί να το κάνει στο αρχείο. Σιγά σιγά. Τη ανάσταση. Πώ να το κάνει στην επιστροφή του κόσμου στο, λοιπόν, στα γήπεδα. Για πάμε, Λιάννα, να σου πω κάτι. Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο μα πληγώνει όλου, νομίζω, και έχει να κάνει με την παιδική πορνογραφία και όλα αυτά τα. των βιαστών και όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν. Ναι. Που είναι η μία υπόθεση πίσω από την άλλη. Μην μου πατάς το γαλό, γιατί. Όχι, επίτηδες το κάνω. Έχω και μια δημοσιογραφική εμπειρία. Επίτηδες το κάνω, τραγική, το συζητήσαμε πριν. Τραγική, όπου μέσα σε νομίζω η αγάπη μου για τα παιδιά και το ενστικτό μου. Και αν θες και σε έναν βαθμό ο τρόπος με τον οποίο διαβάζω τα κείμενα. Διότι τα κείμενα δεν. Κοίτονται απλώς. Κάτι λένε. Αυτό που ζούμε τώρα, Λιάννα. Κάτι λένε. Τι είναι αυτό που ζούμε και πώς το περιγράφουμε και πώς το μεταδίδουμε. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Έχει καλλιεργηθεί. Είναι κλίμα, είναι σύστημα, είναι μία σαπίλα η οποία έχει έρθει στην επιφάνεια και πουλιέται σε μορφή κονσέρβας. Και κυρίως είναι πολύ χρήμα. Πάρα πολύ χρήμα. Mm-hmm. Με παίρνει άνθρωπος όταν έβγαζα την Έμεση. Πρώτη μου τρία, το 2, το 2002, τέτοιο πράγμα. 2001-2002. Με παίρνει μια πολύ ευαίσθητη αναγνώστρια η οποία ήταν και από την Ιταλία, Ελληνίδα της Ιταλίας, μίλαγε ελληνικά και μου λέει: υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την παιδεραστία. Ξεσπάσει σκάνδαλο τότε στην Ιταλία, πολύ μεγάλο παιδεραστίας. Mm-hmm. Και βγάζει ένα βιβλίο και αυτός έχει πάει και στα στέκια των παιδεραστών και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Εγώ δέχομαι να σας μεταφράζω τα κειμένα του. Λέω: άρχισε να τα μεταφράζει το βιβλίο. Το δημοσιεύσουμε. Ωραία ιδέα μου φάνηκε. Ιταλικά ξέρω. Χρόνο να κάθομαι να κάνω μόνο την μετάφραση δεν είχα. Βλέπω λοιπόν τον πρώτο καιρό. Το ένα κείμενο, δεύτερο κείμενο, το τρίτο κείμενο. Τη λέω: άξιο να δει, αυτό δεν μ' αρέσει. Και την κόψω τη μετάδοση, την ανάγνωση. Mm-hmm. Μου λέει: γιατί, τη λέω: κάτι δεν μ' αρέσει τα κείμενα. Παρά είναι αναλυτικό, παρά είναι λεπτομερή ω προ την πράξη. Τι στον κόρακο το θέλει αυτό ένα άνθρωπο που είναι εναντίον των παιδεραστών. Γιατί οι παιδεραστέ είναι και οι ματάκιδε αυτού του πράγματο. Βέβαια. Σωστά. Οι παιδεραστέ είναι και οι παράγοντε αυτού του το πράγμα. Mm-hmm. Κατάλαβε, εννοώ. Και αυτό που κρατάει την κάμερα. Και αυτό που δίνει το σεντόνι. Και αυτό που δίνει το Airbnb. Ακόμη και αυτό που εκδηλώνει ενδιαφέρον αυτός, να το δει. Αυτό που δίνει ενδιαφέρον να το δει είναι όλοι οι συντελεστέ ενό mm-hmm. μαζικού κοινωνικού εγκλήματο. Το οποίο είναι τραγικό. Ναι. Ξέρετε πόσο δίκιο είχα. Το κόβω και κακοκαρδίζομαι και με την κοπέλα. Την ξαναβρήκα μετά από πολύ καιρό. Μια κυρία είναι, δεν την ήξερα. Ναι, ναι, ναι. Την ξαναβρήκα μετά από πολύ καιρό στο ραδιόφωνο, η οποία είχε συμβεί, έχει δίκιο. Δεν περνάει ένας χρόνος από την ώρα που το κόβω εγώ. Και αυτός πιάνεται, έβγαζε βιβλίο με την UNESCO, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πιάνεται ως επικεφαλής κυκλώματος παιδεραστίας. Και είχε χωρίσει. Καλή ώρα, συγγραφέα που λέγαμε τώρα αυτές τις μέρες. Άκουσα να δεις. Εδώ δεν σηκώνει αστεία η υπόθεση. Και δεν σηκώνει να μην πάρει μέτρα. Δηλαδή, εγώ χτες άκουγα το εθνικό σχέδιο. Εντάξει, το εθνικό σχέδιο είναι πάρα πολύ ωραίο ευχολόγιο. Πίστεψέ με, ως ευχολόγιο το προσυπογράψω. Είναι ένα σχέδιο όμως. Να κάνουμε δεν αυτό, να κάνουμε. Δεν είναι σχέδιο. Δεν είναι σχέδιο. Δεν υπάρχει και κείμενη νομοθεσία η οποία δεν έχει εφαρμοστεί. Mm-hmm. Υπάρχουν αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο παρελθόν από παρελθούσες κυβερνήσεις για τα πρακτικά πράγματα, σου λέω. Mm-hmm. Για το αν πρέπει να υπάρχουν χώροι για να πάνε τα παιδιά. Και να μην υπάρχει μόνο το χαμόγελο του παιδιού. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Mm-hmm. Στην Ελλάδα, σοβαροί είμαστε. Και σε ένα μέρος, μόνο. Και από ιδιωτική πρωτοβουλία. Επιστήμονες, επιστήμονες, παιδί μου. Επιστήμονες, πες μου, επιστήμονες, κοινωνικούς λειτουργούς. Ναι. Έχουν τα σχολεία, όχι. Ψυχολόγους έχουν, όχι. Τι εννοώ, έχουν 2.000 ψυχολόγους για 30.000 σχολεία. Μάλιστα.
Ένα σχόλιο. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σοβαρή υπάρχει. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση άρχισε φέτος. Ωραία. Άρχισε. Καλό είναι. Άρχισε. Καθυστέρησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Το πρόβλημα δεν είναι όταν φτάσει μέχρι εκεί. Ο γονιός που είναι μεθυσμένος. Ο γονιός που είναι αλκοολικός. Ο γονιός που είναι με ναρκωτικά. Οι άθλιες συνθήκες περιβάλλοντος. Η εκμετάλλευση και η βία απέναντι στο παιδί μέχρι να φτάσει στο σεξ. Υπάρχουν άπειρες φορές. Άπειρα στάδια. Άπειρα σωστό, στάδια σωστό, τα οποία τα εκμεταλλεύονται. Για το παιδί που στα βγαίνει και δουλεύει και ζητιανεύει στα 8, στα 9, στα 10, στα 11. Mm-hmm. Το να το εκπορνεύσει μετά, του καταντάει να είναι φυσικό στη ζωή. Καταστρέφει ζωές, καταστρέφει ζωές. Και δεν το διορθώνει μετά. Έτσι. Θέλω ένα σχόλιο για αυτή την ανθρωποφαγία και του συναφιού μας επίσης. Έτσι, τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται όλο αυτό το θέμα και όλες αυτές οι περιπτώσεις, για να πάμε στα υπόλοιπα. Αξιολογήστε. Δεν διαφέρουμε από τους μεγάλους και κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να τη στεκόμαστε. Εγώ όσες φορές στη ζωή μου μπόρεσα, αντιστάθηκα. Και απολύθηκα. Mm-hmm. Εντάξει, δεν γίνεται. Έχει κάποιο τίμημα αυτό το πράγμα. Έχει δεν ανάγκη, μπορεί να το παίζει αυτό επειδή πουλάει. Η κοινωνία έχει ανάγκη για τόσες λεπτομέρειες. Αυτό πουλάει. Μάλιστα. Ωραία. Πρόσεξε. Μας διαφεύγει ολονών ένα πράγμα. Τώρα διαβάζω τσεντόνια τι θα κάνει ο Μάσκ, πως τους απέλησε, που πήρε το Twitter και θα το κάνει και θα το λέει Twitter Blue και Yellow και Red και Green και δεν με νοιάζει. Ένας... Μην πω καμιά βαριά λέξη τώρα, γιατί είναι τώρα το Αντιληπτικό Συμβούλιο. Δεν βρέθηκε να κάνει, να φτιάξει ένα κίνημα ολόκληρο και να λέει απαγορεύεται η παιδική πορνογραφία, απαγορεύεται. Δεν μπορεί να τη σηκώσει καμία πλατφόρμα. Τελεία παράγραφος. Τελεία παράγραφος. Τι θες, κύριε Μάσκ, τα λεφτά μου. Οκ. Θέλω και στα δίνω. Δεν θα στα δώσω γιατί έχει πορνογραφία. Πάμε στα εσωτερικής επικαιρότητας. Πήγε σούπερ μάρκετ. Είδες το καλάθι. Το καλάθι. Βλέπω. Στη σωστή κατεύθυνση. Όχι. Γιατί? 70 προϊόντα χωρίς μεγάλες αυξήσεις. Εγώ είμαι παραδοσιακή. Παρακαλώ. Είμαι συντηρητική. Είμαι παλιά, είμαι γριά. Πείτε ό,τι θέλετε, μου είναι παντελώς αδιάφορο. Ξέρω ότι όπου ακούω πολλά αυγά, βαστάω μικρό καλάθι. Αυτή τη στιγμή έχω ακούσει ένα φορτηγό αυγά και το καλάθι μου δεν είναι παραπανίσιο από αυτό που το ποτήρι. Με δουλεύετε. Ναι. Και από πλευρά τιμή και από πλευρά προϊόντων. Απ' την άλλη, όμως, θα αντιδρούσε αν δεν έκανε και τίποτα η κυβέρνηση. Όχι, όχι, όχι. Κάτι όχι, κάνει. Όχι, εγώ δεν είμαι τη ονοτροπία από το Λότελα Καλίκη Παναγιώτενα. Α. Γιατί από το Λότελα και το Τσουκουτσούκου. Ο Λότελα και Τσουκουτσούκου, πάρε ένα ψυχουλάκι εδώ και πάρε ένα ψυχουλάκι εκεί. Τα βλάζεται ο εργαζόμενο κάτω. Απογοητεύεται πλήρω. Αισθάνεται ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα και μαθαίνει την επαιτία. Είναι σαν την παιδεραστία κι αυτό. Σιγά-σιγά κυμαυλίζεται. Και αφήνει το χεράκι άλλη... το απλωμένο να έρθει το καλό αφεντικό. Άμα θέλει, δίνει. Κυβέρνηση άμα δεν θέλει, δεν δίνει. Mm? Για την ακρίβεια η κυβέρνηση φταίει. Βεβαίως. Και για τα τρόφιμα και για την ενέργεια. Καλά, εγώ φταίω. Καλά, είναι πανευρωπαϊκό εγώ το θέμα. Εγώ κυβερνάω. Και λοιπόν, και επειδή είναι πανευρωπαϊκό. Είδε πώ πάνε τα θέματα με την μισό ενέργεια. Λεπτό. Μισό λεπτό. Έφταιγε ο Χίτλερ που ήταν φασίστη ο Μεταξά. Όχι. Επιλογή του Μεταξά δεν ήταν. Ναι. Άρα τι μου λε τώρα λοιπόν. Επειδή είναι. Πανευρωπαϊκό το φαινόμενο, η κυβέρνηση κάνει ό,τι τη λένε οι Ευρωπαίοι. Παντού κάνει ό,τι τη λένε οι Ευρωπαίοι. Είμαστε, μας παίρνει και εμάς η μπάλα. Μα παντού κάνει ό,τι τη λένε οι Ευρωπαίοι. Και άμα τη λένε να πολεμήσει, θα πολεμήσει. Να σε δω να στείλει το γιο σου να πολεμήσει επειδή το είπε η Ευρώπη και να πεθάνω από τη χαρά μου να σε δω. Με την αστερόησα τη Ευρώπη να την ανεμίζει και να λε: ζήτω μα η πάτρια. Ναι, όχι, δεν θέλω να το ζήσω αυτό. Θα το ζήσει όμω. Το ζήσει ήδη. Δίνει όπλα. Δίνει φουμπουά. Δίνει αποφάσει δημοσιονομικέ. Δίνει μνημόνια, δίνει την περιουσία των Ελλήνων, δίνει τα τρένα σου, τα λεωφορεία σου, τα λιμάνια σου, τον αέρα σου, τα 12 σου μίλια, τα 6 σου μίλια. Δεν μου είναι τίποτα τώρα, έτσι όπως το λες, Λιάννα. Γιατί σου έχει μείνει. Δεν μου είναι τίποτα. Γιατί σου έχει μείνει. Συγγνώμη. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτική Στήριξη, έχετε καταλάβει ότι είναι συνέχεια συμπερίληψη όλων των μνημονίων. Εγώ προσπαθώ να σου πω το εξή. Έγιναν δύο κινήσεις, δεν γίνονται δύο κινήσεις. Λογαριασμό ρεύματος πήρες. Από τον Αύγουστο μέχρι τώρα είναι στα περσινά επίπεδα. Όντως. Συν ότι γίνεται και το καλάθι της οικοκυράς. Κάτι κέρδη... προσπαθεί να κουνηθεί. Δεν λέω ότι δεν έκοψε από το ρεύμα. Α. Αλλά πρόσεξε, αυτά που είχαν προσθεθεί στο ρεύμα, κάποιοι τα φάγανε. Και τώρα απλώς, κάτι από αυτά τα πολλά που φάγανε, το γυρνάνε και λίγο πίσω. Και πρόσεξε, δεν είναι τωρινή η κυβέρνηση. Στο Ταμείο και το Χρηματιστήριο της Ενέργειας, επί ΣΥΡΙΖΑ μπήκαμε. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ναι σε αυτό. Είναι ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ το χρηματιστήριο. Και είναι η διαχείριση του χρηματιστηρίου νεοδημοκρατική. Δεν μπορώ με την όλα λένε, μαζί είναι μπορώ. Ευρωπαϊκά. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πέτε μου όμως, εάν μου πείτε ότι κάπου λέω ψέματα ή κάπου περβάλλω, όχι, δεν... να το καταλάβω, να το κατανοήσω. Για μένα δεν, δεν υπάρχει επιχειρηματολογία αντίθετη σε αυτό. Να σε ρωτήσω μόνο κάτι. Εμείς, δηλαδή αυτή τη στιγμή μου λες κάτι. Να σου πω εγώ ένα κάτι που το έχουμε προτείνει και δεν γίνεται. Ωραία. Κατάργηση του ΦΠΑ σε όλα τα βασικά είδη.
Καλά, πού θα τα βρούμε τα λεφτά. Πού θα βρεθούν τα λεφτά σοβαρά, για όλα αυτά. Καλέ. Ναι. Σοβαρά, πού θα τα βρούμε. Δηλαδή, άμα είναι έτσι, να το κάνω εγώ καλύτερο. Σοβαρά. Όλα τα προϊόντα είναι σοβαρά ευρώ. Που δεν υπάρχουν. Έτσι θα το πάμε. Από πού θα φύγουν αυτά. Δεν μου λες με αυτό το ηλεκτρικό, το τωρινό. Το τωρινό. Και με τις εκπτώσεις. Ναι. Από το 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις στην Ελλάδα, το 95%. Το 95% των επιχειρήσεων είναι επιχειρήσεις του ενός εργαζομένου. Ναι. Του ιδιοκτήτη τους. Του ενός εργαζομένου. Ένα μικρό ποσοστό είναι που έχει μέχρι 9 εργαζόμενους και 2-3 εταιρείες που έχουν πάνω από 9 εργαζόμενους. Χονδρικά το λέω. Ναι. Και δεν είναι δικά μου τα στοιχεία. Μπορώ να σας τα φέρω και αναλυτικά για του λόγου του αληθές. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι νομίζω ότι μπορούν. Μπορούν γιατί θα σου κόψει το ψωμί και θα στα πάρει από το πετρέλαιο. Θα στα πάρει από τον ντίζελ, θα στα πάρει από το φουπουά στα από λιπάσματα. Θα στα πάρει, από κάπου αλλού. Επειδή πρέπει, Λιάννα, να ολοκληρώσουμε. Η έμεση φορολογία είναι η πιο άδικη φορολογία. Επομένως, όταν βλέπετε άμεσα μέτρα και ταυτόχρονα η κυβέρνηση να σου προσφέρει ως μέτρο τις προσφορές των σούπερ μαρκετάδων, οι οποίοι βγάλανε τον άμπακο στη μεσούση της πανδημίας. Λες, στην πανδημία, ναι. Βγάλαν τον άμπακο. Σε ένα σύστημα από το οποίο κερδίζεις από την αρρώστια του άλλου. Κερδίζεις επειδή πονάει το ποδάρι του. Κερδίζεις επειδή σταμάτησε η καρδιά του. Κερδίζεις επειδή βύχει το παιδί. Κερδίζεις επειδή μένει νηστικιά η γάτα. Δεν καταλαβαίνεις ότι εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να δεις άσπρη μέρα. Για να κλείσουμε. Να κλείσουμε τώρα από αυτά που ανοίξαμε, δεν τα κλείνει κανένα. Το ξέρω, αλήθεια. Αλλά απλώς δεν έχουμε τηλεοπτικό χρόνο. Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Είσαι και η μοναδική που το καταλαβαίνεις απολύτως, η αλήθεια. Είναι πλήρως. Πρέπει να σπασάρω και τις διαφημίσεις. Αλλά καταλαβαίνεις. Για να ευχαρίσουν ένα λεπτό. Θα καταλάβεις. Ένα παζάρι κι εγώ. Καταλαβαίνεις και αυτό που θα σε ρωτήσω τώρα. Έλεγχος πόθεν έσχες γίνεται. Γιατί και εμείς κάνουμε ως δημοσιογράφοι, πρέπει να πούμε ότι δεν ξέρετε, έλεγχο πόθεν έσχεσαι. Είμαστε υποχρεωμένοι. Ναι. Και αναφέρομαι στην υπόθεση Πάτση. Το ελέγχει κανένας ποτέ. Το πόθεν έσχεσαι. Ναι. Τι πήκανε. Εγώ είχα μια βάρκα αγορασμένη προαμνημονεύτων και βρέθηκα σκαφάτι από συνάδελφό μας. Και βρέθηκα δίπλα σε κάτι σκάφι 25 και 30 μέτρων. Ξέρετε, πλέει το ένα, πλέει το άλλο. Έχει μια βάρκα, Ελιάνα, που ψαρεύει. Το πήρε το τηλέφωνο και του λέω, ρε Δημήτρη μου, δεν υπάρχει πια τώρα γιατί τσακίστηκε κιόλας. Του λέω, ρε Δημήτρη μου, του λέω, εγώ είμαι σκαφάτι με 5 μέτρα πλαστικιά βάρκα. Δηλαδή, θα τρελαθώ. Είναι όλη, τότε όλη η Ελλάδα είναι σκαφάτι. Ναι, αλλά τις offshore δεν τις είδανε. Άκουσε, η offshore είναι ευρωπαϊκή εφεύρεση. Είναι αμερικάνικη εφεύρεση. Είναι αγλάισμα του δυτικού πολιτισμού. Τι είναι ναι, αυτά παιδί που μου, αλλά απαγορεύεται. Α, τι λες καλέ που απαγορεύεται. Μόνο για τους χαζούς. Γεια σου, Λιάννα, ευχαριστούμε μόνο πολύ. Μόνο για τους χαζούς. Ευχαριστούμε είναι πολύ. Μέσα στο σύστημα και να θυμάστε ότι η μεγάλη κλοπή είναι αυτή που δεν φαίνεται και δεν πιάνεται και θα σας συμβουλεύω να κοιτάξετε την τσέπη σας. Σας κλέβουν καθημερινά. Εμένα είναι σε σταθερή κατάσταση μονίμως άδεια. Σας κλέβουν καθημερινά και ασχολείστε με τον μπάτσι που μας έκλεψε εφάπα. Γεια σου, Λιάννα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Λιάννα.